γύρω στην κασετούλα. Είχα λοιπόν στην κασετούλα, μαγνητόφωνο δεν είχα. Τότε εκείνη την εποχή που να έχει μαγνητόφωνο πρέπει να είσαι του καπιανού γιο, σε πάση περιπτώσει. Εμεί που δεν είμαστε καπιανού γιο. Και είχα λοιπόν την κασετούλα. Και κάθε που έκανα autostop για να πάω, πότε κατά πάνω, πότε κατά κάτω, πότε χαραγισίστε, autostop. Σταμάτα για την κασετούλα. Εάν δεν είχε ο οδηγό κασετόφωνο, του έλεγα σταμάτα στην παραπάνω. Σταμάτα να κατέβω να βρω. Και επιλεκτικό. Βεβαίως, γιατί πρέπει να ακούσουμε και τα τραγούδια. Και ειδικά κάτι μάγκες φορτηγατζίδες. Πού τα βρήκες ρε μάγκα να τα αντιγράψουμε. Τα τραγούδια αυτά που δεν τα ακούγανε, τα ακούγανε ελάχιστοι. Του παππού του Αένιου, του Μάρκου, του μεγάλου του δάσκαλου. Να πούμε όμως και την ιδιότητά του. Το είπαμε. Ο Γιώργης συγγραφέας, Γιώργης Χρυστοφυλάκης, συγγραφέας, σκηνοθέτης, με μια θητεία 40 χρόνια στο Κουρμπέτι, με επιτυχίες, και με θέατρο. Γενικός γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Γενικός γραμματέας τώρα της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και εξακολουθεί να είναι και δάσκαλος και αγαπημένος φίλος. Τον ευχαριστώ. Και ζεστός άνθρωπος και το καταλάβαμε από την αρχή δώσει, που ήρθε. Αδερφέ, εδώ. Να μου είσαι καλά. Mm. Σε σκέφτομαι. Τώρα να πω μην γιατί. Το σκέφτεσαι, είναι εδώ, κάτσε, περίμενα να ολοκληρώσουμε και την κυρία. Μισό λεπτό όμως, κάτσε και θα τα γυρίσει. Είναι χύμαρος ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, δεν μην περιμένετε τώρα, πώς θέλει θα τα πει. γιατί δεν έκανα πάσα λοιπόν στον Γιώργο να σκηνοθετήσει τους σκηνικούς. Γιατί φοβήθηκα, μην πλακωθούμε. Λέω, εάν, άμα στο έδινα, θα έλεγε, έπρεπε να κάνω κι εγώ σε ένα σεβαστό τη θέση που θα επιλυπέδει. Εάν λέω κάπου διαφωνήσω, κάτι γίνει, θα χαλάσω και να μην τη χαλάσω. Γι' αυτό το λέω, εξομολογούμε δημόσια για να έχω. Κύριε Χρυστοφυλάκη, μιλήστε και εσείς, μην τον αφήνετε να μιλάει μόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δραματική σχολή. Ναι. Τι μαθητής ήτανε. Καλά, μισό λεπτό. Μία άνω τελεία, γιατί έχουμε αφήσει την εκλεκτή κυρία Τζάνη σε εκκρεμότητα. Δεν πειράζει. Η κυρία Μαρία Τζάνη σήμερα μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ακούω μια κουβέντα. Είναι δικιά μου τιμή και δικιά μου χαρά. Θα μου επιτρέψετε ένα πολύ σύντομο έτσι σχόλιο που θέλω να κάνω. Απλά για να συμφωνήσω, ναι. Επικαλούμε τη μαρτυρία. Ειλικρινά, όταν μπήκα, είδα την κυρία Βαλάση έξω και ήρθα. Μα η ποιότητα, λέω, τι γοητεία συνεχίζει να έχει. Μα κοιτάζω αυτή τη γυναίκα και νιώθω γοητευμένη, σας το είπα. Δηλαδή από την καρδιά μου. Ήθελα να ευχαριστήσω την ομορφιά. Την ομορφιά σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά που δεν αλλάζει ποτέ. Και υπάρχει για να προσφέρει απλόχερα. Έτσι αυτή τη γοητεία. Επομένως, εγώ παραμερίζω να περάσει η ποίηση, γιατί είναι όλη τους ποίηση. Εγώ δεν ξέρω αν θα μου τα πει ποιητικά. Εγώ θέλω να μου πει ο κ. Χρυστοφυλάκης τι μαθητής ήταν ο Νίκος ο Καλογερόπουλος. Διότι εγώ διαβάζω ότι άλλαξε πόσες σχολές. Τώρα βέβαια μπορώ να το καταλάβω από το λίγο που τον ξέρω και την ένταση που τον διακρίνει και την αμφισβήτηση ως προς τα πράγματα. Οπότε φαντάζομαι. Ήταν μια ειδική περίπτωση. Καταρχάς είμαστε και οι δύο μπατήριδες και μερακλωμένοι. Εξού και τότε δεν είχατε και το κασετόφωνο. Το απαραίτητο. Μια ημέρα μου καταχαιρίζει ένα θεατρικό έργο. Ναι. Το διαβάζω εντάχει. Mm-hmm. Το βράδυ όμως άρχισα και το σκεφτόμουν. Και την άλλη μέρα το φιλομέτρησα λέξη-λέξη. Εδώ λέω υπάρχει σπόρος. Και θα φυτρώσει. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν άρχισα τον πολιορκώ. Διακριτικά. Ήταν ένας μικρός στρατηγός. Mm. Όλοι πηγαίνανε δόθε, αυτός πήγαινε κήθη. Εγώ τον παρακολουθούσα στο λαγούμι που είχε ανοίξει. Mm-hmm. Μάζευε γνώση. Δεν υπήρχαν ούτε λεφτά για βιβλία, ούτε εγώ είχα. Αλλά μάζευε γνώση. Από οπουδήποτε. Κυρίως την παράδοση. Mm. Αλλά μέσα σε όλα αυτά το μόνο πράγμα που είχα ήταν επειδή συλλέγω από 10 ετών παιδί, 7 ετών άκουσα βαμβακάρι. Λοιπόν άρχισα σιγά σιγά να του δίνω τις κασετούλες. Ναι. Και να ανταλλάσσουμε πράγματα. Mm-hmm. Δεν ήτανε άτακτος. Ήτανε αντάρτης. Mm. Αλλά αντάρτης νυφάλιος. Δηλαδή είχε υποδόριες τις φλέβες. Και ήταν και πάντοτε άρχοντας από τότε. Θέλω, Νίκο μου, να μου πεις πώς ξεκινάει η ιστορία
με την κρατική τηλεόραση, γιατί εδώ βλέπω μία έτσι πολύ ιδιαίτερη είσοδο στα πράγματα. Δηλαδή όταν μιλάμε για το Χριστό ξανασταυρώνεται, έτσι, 1975, μια σειρά που από το κείμενο και μόνο, αλλά και από την υπόλοιπη αξιοποίησή της, και από τους είναι υπόλοιπους από τα πράγματα συντελεστές που έχουν μείνει, τα πολύ πολύτιμα για αυτό το κανάλι. Ευτύχησα να συνεργαστώ και να έρθω στην πρώτη μου επαφή με τη δουλειά με σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης. Πρώτο και καλύτερο τον Βασίλη τον Γεωργιάδη. Μέγας. Και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης, σπουδαίος. Ο πρώτος μου δάσκαλος. Ο Νότσο Περιγιάλης. Που έκανε το σενάριο. Έτσι. Όλοι οι ηθοποιοί, όλοι οι πρωταγωνιστές. Που ήταν για μένα δάσκαλοι. Πήγαν και καθόμουν και χωρίς να έχω γύρισμα και πήγαν και καθόμουν και έβλεπα πώς παίζουν, πώς το στείλουν, πώς. Δηλαδή ήμουν πολύ τυχερός. Όταν σου προτείνανε το ρόλο που ήσουν ο βοηθός στα Βοσκοτόπια, ας πούμε, του Μανολιού, έτσι. Θα το δούμε κιόλας. Δεν μου προτείνανε, πήγα εγώ στον Γεωργιάδη. Α, πήγες εσύ, για πες μας. Πήγα εγώ στον Γεωργιάδη και λέω, κύριος Γεωργιάδης, άλλον χαιρέτησα για τον Γεωργιάδη, δεν το ήξερα. Ναι, ναι, από την οικοδόμη πήγα έτσι, το μαντάτ, το Σταύρο, το βοηθό. Πάω στον Γεωργιάδη, λέω, κύριος Γεωργιάδη, ναι. Λέω, είμαι νέος ηθοποιός. Και εμένα θα κάνετε το Χριστό ξανασταυρώνεται και μου αρέσετε κι εσείς, μου αρέσετε ο Καζαντζάκης. Είχες κάνει την επιλογή σου, έτσι. Και του μιλάγα και στον ελληνικό. Μου λέει, ποια σχολή έχετε τελειώσει κύριε Καλογερόπουλε? Ωχ, λέω, θέλω τώρα. Και αρχίζει να με πέρατε καλά, έκανε στο ψιλογαζί. Αφού είχα πλέον εκτεθεί και δεν είχα περιθώρια να γυρίσω, του λέω, άκου να δεις. Εντάξει. Α, με ρώτησε που έχω παίξει. Λέω, πουθενά. Και πώς ξέρετε ότι είσαστε καλός ηθοποιός? Λέω, άμα δεν το ξέρω εγώ, ποιος το ξέρει? Άκου να δεις όμως τι έπαθα, να δεις πώς το πλήρωσα αυτό και ήταν πολύ σπουδαίο μάθημα. Μια μετροέπεια και μια... πιο πολύ από την αγαθοσύνη μου έβγαινε αυτό και από την αυθορμητισμό μου και από το... Όχι από έλλειψη σεβασμού. Όχι, ίσα. Γιατί μετά γίναμε φίλοι. Πάμε λοιπόν στον πλατό. Πρώτη φορά που βγάζανε τις μηχανές έξω, στο Μαρούσι. Δεν έχω ξαναπάει να δω πώς γίνεται το γύρισμα, γιατί το κάναμε στις σχολές τώρα. Για να μην χάσω το μεροκάμα, το κατάλαβες, στην οικοδόμη. Πάω λοιπόν κατευθείαν και βλέπω, έχουν τραβήξει τις μηχανές έξω. Μου λέει πέντε πράγματα τι ήθελε να μου πει ο Βασίλης εκεί στη σκηνή και ήταν μια γατακούλα. Α, Δάσο, τη θυμάμαι, δεν θα την ξεχάσω μέχρι να πεθάνω. Έλεγε, α, Δάσο, λέγανε το κρυάρι. Α, Δάσο, διαλοκρύαρο, θα σε μουρλάνω, μωρέ, θα σε μουρλάνω. Αυτό. Εντάξει, ωραία, μπαίνω μέσα στις κάμερες, στο κοντρόλ, για να δούμε τι κάνω. Τρεις κάμερες έξω. Βγαίνει ο Βασίλης. Λεγκίκο, εδώ. Μ' ακούς? Κοιτάξω, στο κρυάρι το στούντιο. Πού έχει βγάλει το κεφάλι του και να μου λέει. Έπρεπε να κοιτάξω ποια μηχανή έχει το φως επάνω για να δω το συνεργείο. Να πούνε έτσι. Λοιπόν, κοιτάω γύρω-γύρω, με παίρνει χαμπάρι το συνεργείο και αρχίζει. Γίδι, μου λέει, πω, με ανοίξει γύρω με καταπιεί. Μου λέει, εδώ ρε σου μιλάω εγώ. Βάζω το κεφάλι κάτω. Λέει, θα κάνεις αυτό. Εντάξει. Πάμε. 3, 2, 1. Έβασα διαολοκρύωνο, θα σε μουρλάνω. Πάμε τις πέτρες. Τελείωσε. Σταμάτησα. Λέω, το είπα. Και μου κάνει ένα κράξιμο που μου χρειαζόταν μεγάλο μάθημα. Ήταν τότε, ήταν όλο το Μαρούσι για να δουν πώς γίνεται. Κατάλαβες, σαν να ήταν μουσείο το γύρισμα. Και λέω, εκεί στην αυτό... περιοχή του ΟΤΕ γυρισόταν. Αυτό λέω, δεν είναι αυτό. Την είπα την ατάκα. Μου λέει, ποιος είναι σκηνοθέτης εδώ? Λέω, εσύ είσαι, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Λέει, αν δεν ακούσεις stop από το σκηνοθέτη, δεν θα σταματήσει. Λέω, και τι άλλο να πω. Εσείς δεν μου είπατε, κύριε Καλογερόπουλο, ότι είσαστε καλός ηθοποιός, γι' αυτό σας πήρα. Πω, παιδιά. Λέω, θα πεθάνω τώρα. Μετά που τα έχεις πει όλα αυτά, πάμε να το θυμηθούμε λίγο. Θα δούμε και από τη Μεθυσμένη Πολιτεία, έτσι, μία άλλη ιδιαίτερη σειρά εδώ στην ΕΡΤ, έτσι, με σκηνοθεσία του Κώστα του Λιχναρά. Και εκεί πάλι έχεις έναν ιδιαίτερο ρόλο που σε σημάδεψε, νομίζω, και σε ακολούθησε.